Το βλέπουμε μόνο θετικά και αισιόδοξα, αλλά στην ουσία έχουμε να κερδίσουμε μόνο ακόμα παιχνίδι για να περάσουμε στην επόμενη φάση. She's very happy about the win. She would like to congratulate the fans for being here. It's a very difficult fact that we have to play against Neuchâtel in Switzerland. We have to win there to, in order to finance to go to the next round. It's going to be very difficult if we lose because we're going to have to play the golden set, and it's going to be away, and that would be a very difficult approach for Ajax. Ευχαριστώ την ομάδα και όλους τους αθλητές που πραγματικά σήμερα και έχουν δείξει και έχουν δείξει ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δείχνουμε το παραπάνω που πρέπει, αντιδράμε στην πίεση της αντίβαλης της ομάδας, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό που πήγαμε πίεση και περάσαμε. Δείξαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και She would like to congratulate her teammates because of the great effort they all gave. It was a very difficult game, and we had to play against big pressure. We did it, and we won, even though that we had to play in pressure. Now we wait for the game in Neuchâtel. We'll try to play the same way in Neuchâtel too, and. She's expecting all the teammates to play the same way in Switzerland. The Καταρχήν, θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες της παίκτης της ΑΕΚ για την νίκη. Γιατί πραγματικά σήμερα παίξαμε μια πολύ καλή ενδυτική ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη στο φιλέ, με καλούς κεντρικούς, με καλή διαγώνιο, αλλά έχει προβλήματα στην υποδοχή. Για να τους πιέσει την υποδοχή του αντιπάλου θα πρέπει εσύ να έχεις αγωνιστικό ρυθμό από τη μεριά σου. Στα δύο πρώτα σετ οφείλω να πω ότι δεν είχαμε αγωνιστικό ρυθμό και αυτό είναι οφείλει στο γεγονός ότι είμαστε μια ελληνική ομάδα που παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που δύο-τρεις ομάδες, τέσσερις στο πολύ έχουν τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό με εμάς. Να φανταστείτε από τις 10 Δεκεμβρίου που παίξαμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό είχαμε ένα μήνα να έχουμε ένα σημαντικό μάτς. Εν αντιθέσει με την Νεουσατέλ, η οποία είναι μια ομάδα που έδειξε ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό και είναι μια ομάδα που άμα την υποτιμήσει, άμα χαλαρώσει και δεν παίξει με υψηλό αγωνιστικό ρυθμό, τότε θα το πληρώσει. He would like to congratulate all the players of the team for the great effort they gave in order to win. It was very difficult for Ajax to play against a very strong Swiss team because in Switzerland the championship is much stronger than it is here. Actually, the last difficult or strong game that we played was 1 month ago. Against the Panathinaikos. Two or three teams are in the same level with Ajax, the level of a team that goes for the championship. So what he has to say is that the Swiss championship is more difficult and more strong. So that was a difficult fact that we have to have to face. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δώσω επίσης χαρακτήρα γιατί οι παίχτες μου έδειξαν αντίδραση στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Αυτό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια ομάδα σε εισαγωγικά μεγάλη, η οποία θέλει να κατακτήσει και να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στην Ελλάδα. Αλλά κακά τα ψέματα φέτος ο στόχος της ΑΕΚ στην Ευρώπη είναι να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Στην πρώτη της χρονιά, στην πρώτη της παρουσίας στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και μόνο ότι έχουμε κάνει τρεις νίκες σε τρία μάτς και απέναντι στις ομάδες από παραδοσιακές χώρες όπως είναι και η Σερβία αλλά και η Ελβετία, αυτό δείχνει ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος. Από εκεί και πέρα όμως, αν ήμασταν στο ποδόσφαιρο θα έλεγα ότι τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο βόλεϊ δεν μιλάμε για ημίχρονο, θα έλεγα απλά ότι τέλειωσε το πρώτο σετ. Έχουμε ένα ακόμα, το δεύτερο και το τρίτο σετ, ας πούμε, πρέπει να το παίξουμε στην Ελβετία. Και εκεί το disadvantage για μας θα είναι ότι δεν θα έχουμε τον κόσμο αυτό που μας βοήθησε σήμερα και μας έδωσε φτερά. Θα πρέπει να πιάσουμε τον υψηλό αγωνιστικό ρυθμό που πιάσαμε στο τρίτο και στο τέταρτο σετ, άμα θέλουμε να κάνουμε τη δεύτερη νίκη και να προκριθούμε. Έτσι ώστε, όπως είπα και χθες, να δώσουμε δώρο στους φιλάθλους μας. Και σε όσο αγαπάνε την ΑΕΚ, το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.
The team showed a great great face after the second set, in the third and fourth set, and showed that we were here to win and make happy our fans. It's very, what's going to go on in Switzerland, he thinks it's today, only one set was played. We have to face a second and third set in Switzerland. And of course, our goal is going to be more difficult because over there we're not going to have our fans in our side. So we have to fight strong in order to win. AEK for this year played for the first time in its history in the European Cup in women's volleyball. So after three wins in three games against some traditional countries for volleyball, such as Switzerland and Serbia, the team that we took out in the last round, we feel that we've done something good. But we have to finish the job, and we'll have to go in Switzerland and try to do that. Από εκεί πέρα, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντίπαλο προπονητή, γιατί είπε ότι η ομάδα μας ήταν διαβασμένη και όταν το λέει ο αντίπαλος προπονητής, αυτό σου δίνει μια ευχαρίστηση ότι έκανε σωστά τη δουλειά σου σαν προπονητής, αλλά πιστεύω ότι οι παίχτες κερδίζουν τα παιχνίδια και θεωρώ ότι πρέπει όντως όταν δίνω συγχαρητήρια στις κοπέλες και στις παίχτες μου, τα πιστεύω. Από εκεί πέρα θέλω βέβαια να πω και εγώ από τη μεριά μου ότι η Νοσατέλ ήταν και αυτή διαβασμένη. Έπαιξε εκεί που έχουμε αδύναμο σημείο, ξέρω ποιο είναι το αδύναμο σημείο, δεν θέλω να το πω εδώ στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω ότι οι προπονητές πρέπει να κρατάμε τις τακτικές και τα τεχνικά στοιχεία για εμάς τους ίδιους, να τα δουλεύουμε στην προπόνηση με τις κοπέλες. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Έχει ήδη ένα παιχνίδι δύσκολο όπως ήταν το σημερινό και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι από την πρόκληση. Okay, it was what is very important for our coach, Mr. Ekonom, to say is that he thanks very much Mr. Schultz for saying that our team read its homework. That's very grateful, but he would like again once more to congratulate the team, the players, because the players are the ones that bring the win into the team. Now we have to go in the next game in Switzerland. He thinks that your team has read our team also, because he thinks that you saw our Achilles heel. He doesn't want to say what that was for the team of AEK, but he thinks that you read your homework as well. Now the game will be in a couple of days in Switzerland, and he hopes and he thinks that AEK can make it through, can win, can qualify in the next round, and make our fans happy to travel, to go to Constantinople, where AEK is from, for the next round.